Γεια σας anime και manga fans, Mazinger Destro εδώ, ο αγαπημένος σας anime και manga youtuber, ο οποίος τελευταία δεν ποστάρει βίντεο, αλλά σας ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερα special. Πρώτο βίντεο αυτής της εβδομάδας είναι αφιερωμένο στα cons. Τα υπόλοιπα δεν τα κάνω reveal, θα τα μάθετε αργότερα. Ήταν κάπως ξαφνικό, αλλά χθες βρισκόμουν σε ένα κον. Δεν ξέρω τι σοϊκόν ήταν, κυριολεκτικά ήταν ένας τεράστιος ενιαίος χώρος με πάρα πολύ κόσμο να κάνει cosplay, με φαγητό και περισσότερο ήταν για να αγοράσεις πράγματα παρά για να κάνεις events. Αντίθετα με άλλα μεγαλύτερα cons που έχω πάει, που γενικότερα μπορεί να περάσεις ώρες, να γυρνάς απλά δωμάτια, να κάνεις δραστηριότητες με άλλο κόσμο και να επικρατεί ένα χάος. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Σε ό,τι κόν έχω πάει σε όλη μου τη ζωή, αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνω στο δωμάτιο με τους dealers, δηλαδή στο δωμάτιο που πουλάνε πράγματα για 7 με 9 ώρες. Και μετά αυτές τις 9 ώρες, απλά βγαίνω έξω και τώρα να κάνω κάποια events. Αλλά όλα τα events είναι τόσο πολλά και γίνονται συνεχόμενα. Για παράδειγμα, στο πρώτο μου κον είχα πάει σε ένα event για το πώς να φτιάξεις γκάμπλα, γιατί δεν είχα φτιάξει ποτέ η ζωή μου γκάμπλα και βρέθηκα με άτομα τα οποία μου δείχνανε τεχνικές πώς να τα βάψω, πώς να ασχοληθώ. Άσχετα που ποτέ εγώ δεν βρήκα χρόνο να ασχοληθώ κυριολεκτικά με τα γκάμπλα και ότι έχω φτιάξει δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Φυσικά, αν θέλετε να δείτε τα γκάμπλα μου, ακολουθήστε με στο Instagram. Στο δεύτερο μου κόνο που ήμουν λίγο πιο οργανωμένος, προσπάθησα να ακολουθήσω κάποια events, ίσως να δώσω γιγαντοοθόνες κάποια άνιμε, πάλι δεν δούλεψε, αλλά κύριος στόχος μου ήταν να πάω στη συναυλία των Jump Projects, που ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία που κατάφερα να ακούσω τον απίστευτο και μοναδικό που όλοι αγαπάμε, το Hironobu Kageyama, και μαζί πάρα πολλές διάσημες φωνές. Παιδιά, δεν είπα για αυτό το πράγμα. Και στο κόρ που πήγα πέρυσι, προσπάθησα να δω την ταινία Broly όσες πιο πολλές φορές μπορώ. Και να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κυριολεκτικά, η μεγάλη ανάγκη που είχα τότε όταν είχε βγει η ταινία του Broly ήταν ότι Sony και καλά ήθελα να τη δω στον κινηματογράφο. Πήγα σαν τρελός, την είδα σε 4DX. 4DX τι είναι, κυριολεκτικά βλέπεις την ταινία σου και ταυτόχρονα κουνιούνται οι καρέκλες σου πέρα δόθε. Από πίσω η καρέκλα σου έχει κάποιους αισθητήρες οι οποίοι όποτε γίνεται ένα χτύπημα κάπως σε σκουντά για να νιώσεις και εσύ την πίεση. Για κάποιο λόγο, για παράδειγμα, όταν απογειώνεται ένα διαστημόπλοιο υπάρχουν κάποιες γεννήτριες οι οποίες κάνουν αέρα, που είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και πραγματικά, αν και ακούγεται γαμάτο να έχεις μια interactive ταινία, δεν θα ήθελα να το ξανακάνω. Κατά τη γνώμη μου, η χειρότερη εμπειρία είναι όταν ο Godzilla Blue και ο Broly μπαίνουν σε αυτή την περίεργη διάσταση και γίνονται 3D και ο Godzilla Blue αρχίζει και ρίχνει μικρές γροθιές στον Broly. Αυτές τις μικρές γροθιές τις μέτρησα όλες με την πλάτη μου για κάποιο τρόπο. Ήταν από πίσω με ένα μηχάνημα και απλά μου κοπάνε για την πλάτη όλη την ώρα. Τέλος πάντων όμως, είχα αυτή τη φαγούρα την ταινία του Broly, γιατί ήταν τόσο απίστευτη, να τη δώσω πιο πολλές φορές μπορούσα. Την είδα στον κινηματογράφο Ιαπωνική και Αγγλική και συνέχεια όταν πήγα στο AnimeCon την ξαναείδα. Και την ξαναείδα και την ξαναείδα. Ωραία εμπειρία, αλλά να πω την αλήθεια, έχω πάθει κάποια μορφή ανοσίας με την ταινία του Broly. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η ταινία του Broly, ούτε το Dragon Ball. Το θέμα μας είναι τι μπορείς να αγοράσεις σε ένα κον. Στα κον μπορείς να αγοράσεις πραγματικά τα πάντα. Από φιγούρες, παιχνίδια, γλυκά, φαγητά, μπλούζες, οτιδήποτε τραβάει η όρεξή σου. Φυσικά, άμα είσαι λίγο από τα πιο ψαγμένα άτομα, μπορεί να βρεις κάτι ακόμα καλύτερο από όλα αυτά και να περάσεις ακόμα καλύτερα. Είναι μια μοναδική εμπειρία, είναι πραγματικά πάρα πολύ κουραστική, είναι πάρα πολύ ωραίο να το μοιραστείς με φίλους σου, αλλά στην περίπτωσή μου η διαδικασία με τους dealer είναι κάτι το οποίο προτιμώ να κάνω μόνος μου. Δηλαδή, μου αρέσει να βρίσκομαι με άτομα σε όλο το κόνο, αλλά όταν πάω στο δωμάτιο με τους dealer, απλά μου αρέσει να γυρνάω μέχρι να βρω κάτι το οποίο αξίζει να το αγοράσω. Κάποια μου φαίνονται και με το μάτι ότι είναι ολίγον μούφα. Και επειδή είμαι αγρίου, κοιτάνε, προχωράω διακριτικά. Διακριτικά, γεια σας. Ανοίγει αυτό εδώ το κουτάκι και έχει διάφορα μαχαίρια καντέμια πραγματάκια. Φυσικά όλα με τις δικές τους τιμές. Και φυσικά, ας πούμε, αυτή εδώ η φιγουρίτσα, η οποία κοστίζει, δεν ξέρω, 45 ευρώ. Δυστυχώς, αν είστε σαν και εμένα και νομίζατε ότι επειδή μπαίνετε σε ένα dealer room και όλα είναι διαθέσιμα, έπρεπε να σου έχουν κάποια μορφή καλύτερων τιμών, γιατί ρε φίλε, δεν αγοράζω ούτε από το site σου, δεν αγοράζω ούτε από το μαγαζί σου. Κυριολεκτικά μου τα έχεις απλώσει όλα μπροστά μου και μου λες, πάρτα τώρα. Έχεις περιορισμένο χρόνο, τράβα, αγόρασέ τα. Θα περίμενα μια καλύτερη τιμή. Το γεγονός όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Καμιά φορά όχι μόνο δεν βρίσκω καλύτερη τιμή, όχι βρίσκω full τιμές, όχι βρίσκω άτομα τα οποία κυριολεκτικά μπαίνουν στο eBay την ώρα που μιλάμε και κοιτάνε τιμές και μου λένε «Α, αυτό αυξήθηκε λίγο, φιλαράκο, να το κάνουμε λίγο πιο ακριβό». Γιατί δεν γίνεται, δηλαδή αυτή η φιγούρα στο eBay έκανε 90 σήμερα το πρωί και τώρα κάνει 93, άρα θα τη δίνω 93 ευρώ. Όχι φίλε μου, δεν μπορεί να μου τη δίνει 93 ευρώ, γιατί άμα την ήθελα από το eBay θα την ψώνει από το eBay. Δεν θα ερχόμουν σε ολόκληρο event που έχω πληρώσει λεφτά
για να μπω και να έχω εσένα τον κονιόρδο, ο οποίος μπαίνει να πουλήσει, να μου τα πουλάει τη Messi Bay. Έτσι, περίμενα και εγώ ότι θα πάρω μια καλύτερη τιμή. Προφανώς καλύτερες τιμές δεν υπάρχουν. Εκτός άμα είσαι αετός και κάθεσαι και γυρνάς όλη την ώρα όλους τους dealers ψάχνοντας τις καλύτερες ευκαιρίες. Να και ένας κοντούλης Ντέκου, κυριολεκτικά ο Ντέκου τόσο από το σχολείο. Για παράδειγμα, βρίσκεις μια φιγούρα που σου αρέσει. Τέλεια. Μην την ψωνίσεις. Γύρνα όλους τους dealer και δες άμα έχουν τη φιγούρα. Κάποιες φορές κάποιοι dealers δεν είναι μιλημένοι. Το οποίο σημαίνει ότι μια φιγούρα που παντού κάνει 30 ευρώ μπορεί να είσαι αρκετά μάγκας και να τη βρεις, λέω εγώ τώρα, 20, 25. Και αυτό το 5 ευρώ και καλό είναι. 5 ευρώ είναι, παιδιά, ένα bubble tea. Τι κάνω, ρε μαλάκα. 5 ευρώ είναι ένα τακογιάκι. Δεν σε χαλάει. Το θέμα δεν είναι ότι δεν θα ξοδέψει λεφτά στο κον. Προφανώς. Ποτέ δεν πας στο κον μόνο με το εισιτήριό σου. Πρέπει να έχεις έξτρα λεφτά. Οτιδήποτε κάνεις σε αυτά τα events κοστίζουν πάρα πολύ. Θες να δοκιμάζεις ιαπωνική κουζίνα? Όλα ξεκινάνε από το 5 ευρώ και άνω. Όλα τα events που είναι διαθέσιμα προφανώς είναι δωρεάν. Για παράδειγμα, μπορείς να δεις μια ταινία, μπορείς να μπεις σε ένα workshop και να κάνεις κάτι πρωτότυπο, να δοκιμάσεις σάκια και διάφορα τέτοια. Είναι ωραία. Πολύ επίκαιρο. Αλλά όλα τα καλά πράγματα θέλουν μπικικίνια. Γι' αυτό χωρίς άλλη καθυστέρηση, μιας και έδωσα όλα μου τα μπικικίνια, έφτασε η ώρα να σας δείξω τι αγόρασα στο κον.